Μπορεί να φαντάζει σενάριο επιστημονική φαντασία στους κτηνοτρόφου που δίνουν καθημερινά και με όποιε συνθήκε τη μάχη του στα κακοτράχα λαβουνά των λευκών ωραίων, όμω οι νέε τεχνολογίε μπορεί να κάνουν τη ζωή του πιο εύκολη λύνοντά του κυριολεκτικά τα χέρια. Το ντρόουν που διατέθηκε σε εκτινοτρόφου του Αποκόρονα στα Χανιά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Χαμελέων με μέτοχο το ΜαΐΧ έρχεται να υποκαταστήσει τη φυσική παρουσία του κτηνοτρόφου, καθώ μπορεί να εντοπίζει και να συγκεντρώνει τα ζώα. Επειδή χάνονται. Τώρα, χθε μπορεί να χαθεί και λόγω καιρού με τον αέρα. Με τον πολύ αέρα που βγήκαν εκεί πάνω και να χαθήκανε. Υποβάλαμε μια πρόταση μαζί με συναδέλφου partners και αυτή η πρόταση κρίθηκε επιτυχής και προχωρήσαμε στην υλοποίηση. Σκοπό είναι ουσιαστικά να διευκολύνει, να αναβαθμίσει, να εντάξει τεχνολογία στο χτινοτροφικό τομέα, ειδικότερα στην Κρήτη που οι περιοχέ είναι δυσανάλογε, είναι δύσμορφε, είναι ορεινοί όγκοι, δύσκολοι δυσβατέ. Οι ερευνητέ του προγράμματο εξηγούν πω δεν πρόκειται απλά για ένα μη επανδρομένο μέσο, αλλά είναι η ιδέα ενό ψηφιακού βοσκού που γεννήθηκε μέσω του προγράμματο Χαμελέων. Αλλά μα εξέπληξε πάρα πολύ το πόσο ενδιαφέρον είναι ο δεξιό παραγωγό, καθότι νέο και μάλιστα από ό,τι μα είχε πει, γενικά οι άλλοι συνάδελφοί του που είναι παρόμοιε ηλικίε, όλοι έχουν ένα ενδιαφέρον για, το, για τι νέε τεχνολογίε. Και μάλιστα θα υπάρχει ένα ανταγωνισμό, δηλαδή θα δουν το ότι αυτό θα πάρει το κύριο των ντρόουν και θα υπάρχει ενδιαφέρον και από του άλλου να κάνουν το παρόμοιο. Οπότε ευελπιστούμε ότι με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια θα μπορεί να υιοθετηθεί αυτή η τεχνολογία από του παραγωγού. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κάμερε που βοηθούν του κτηνοτρόφου να ελέγχουν τα κοπάδια του είναι δε τόσο προηγμένης τεχνολογία που είναι δυνατή ακόμη και η τοποθέτηση μικροφώνου που θα επιτρέπει στον κτηνοτρόφο να μιλάει ή να σφυρίζει στα ζώα του, ενώ ο ίδιο βρίσκεται στο πυμνιοστάσιο ή ακόμα και στο σπίτι του. Γι' αυτό το χρειαζόμαστε. Βασικά γι' αυτό το χρειαζόμαστε. Να έχει μια καλή ανάλυση που να μπορούμε να δούμε πού βρίσκονται. Και να θέλω να πάω να τα γυρίσω, να κάνω μια βόλτα, α πούμε, να πάω κατευθείαν εκεί. Να μην, ψάχνω, να μην βγαίνω εγώ να πηγαίνω από κορφή, σε κορυφή με τα κιάλια, γιατί από τις κορφές και πίσω κάνει, το έδαφος δεν είναι πάλι flat, κάνει περίεργα μέρη. Ο εξοπλισμός έχει ειδικέ υπερφασματικές κάμερες που μπορούν ακόμα και να μετρήσουν τη θερμοκρασία των ζώων και χρησιμοποιώντας αλγόριθμους να συγκρίνουν πληροφορίες και να εντοπίζουν τα άρρωστα ζώα, αποτρέποντας έτσι την εξάπλωση πιθανών ασθενειών στο κοπάδι. Να βλέπει αν ένα ζώο κατ' ουσίαν χωλένει, περπατάει κάπω παράξεν κλπ. Και ουσιαστικά όταν χάνονται τα ζώα να μπορεί με διάφορου ήχου χαρακτηριστικού που έχει ε, ουσιαστικά εντοπίσει ο βοσκό, να μπορεί να καθοδηγεί τα ζώα πίσω σε Την πιλωτική εφαρμογή του προγράμματο στα βουνά των Λευκών Ωραίων κατέγραψε εκπρόσωπο τη Ραδιοτηλεόραση τη Πορτογαλία.